Είναι πολύ χαρακτηριστικό και ενδεχομένως και αξιοπρόσεκτο ότι στις μέρες μας ακόμα οι ναυτιλιακές επιχειρήσεις, οι εταιρείες είναι ως επιτοπλίστων οικογενειακές επιχειρήσεις. Παραμένουν δηλαδή. Είναι ιδιωτικές, δεν έχουν την εταιρική μορφή που είναι η τρέχουσα και αυτή που έχει επικρατήσει στον κόσμο με την εταιρική μορφή, χρηματιστήρια, πολυμετοχικές, διαχωρισμός του ιδιοκτήτη από τον manager που λέμε ή από το, πώς το λένε, επιτελείο το διοικητικό. Αυτό είναι πάλι ένας άλλος πολιτισμός επιχείρησης, ας το πω έτσι. Το οποίο έχει το χαρακτηριστικό ότι υπάρχει μια αμεσότητα. Ξεκινάει βέβαια από το γεγονός ότι οι άνθρωποι ήταν συγγενείς καταρχήν. Δηλαδή εδώ στην Εγνούσα ξέρουμε ότι οι συγγενείς καταρχήν μπαίναν στα πλοία και ήταν στα πλοία μέσα το πλήρωμα, εν συνεχεία και στα γραφεία κτλ. Οπότε υπάρχει αυτό το πράγμα, ήταν μια φυσική έτσι, εξέλιξη. Αλλά συγχρόνως έχει να κάνει και με το μέγεθος των επιχειρήσεων, διότι δεν μπορείς να το κάνεις να παραγίνεις μεγάλος, διότι δεν μπορείς να τους γνωρίζεις όλους τους πλοιάδους, ούτε όλο τον κόσμο που δουλεύει. Οπότε μπαίνει και έτσι φυσικά ένα μέτρο, το οποίο είναι και αυτό, όπως ξέρουμε από τους αρχαίους μας προγόνους, άριστον. Και νομίζω ότι θέλω να το τονίσω αυτό, διότι ακριβώς και εμένα με εκπλήσει ότι μπορούμε σε διεθνές επίπεδο ακόμα να επιβιώνουμε με αυτήν την φυσιογνωμία και αυτή την δομή την επιχειρησιακή, η οποία δεν διαχωρίζει, και νομίζω πως αυτό είναι επίσης σημαντικό, την εργασία από την ζωή. Δηλαδή είναι όλο μαζί πάει αυτό το πράγμα. Είναι μια ολοκληρωμένη στάση απέναντι στην εργασία και στις οντότητες του ανθρώπου, νομίζω.